Πάμε στην Τουρκία, κυρίες και κύριοι. Το στίγμα των προθέσεών του έδωσε ο Ταγίπ Ερντογάν από την πρώτη στιγμή μετά τις εκλογές, με το Ανατολίτικο Παζάρι να παίρνει κανονική φωτιά. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα να δώσει το πράσινο φως για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Στο θέμα των F-16 τώρα, επανέλαβε την πρόθεση της κυβέρνησης Biden για την πώληση των μαχητικών, αλλά έδειξε και πάλι το Κογκρέσο με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Μπομπ Μενέντες, να δηλώνει αμετακίνητο στον μπλόκο αν η Άγκυρα δεν αλλάξει στάση απέναντι στην Ελλάδα. Ο Άντονι Μπλίνκεν επιχειρεί να βάλει τέλος στα τουρκικά παζάρια, αποσυνδέοντας την άρση του βέτο της Άγκυρας για την ατοϊκή ένταξη της Σουηδίας με τα αναβαθμισμένα F-16 που ζητά η Τουρκία. Sweden's accession and the F-16s. These are distinct issues. Both, though, are vital in our judgment to European security. I've already been clear about why it's profoundly in the interests of the alliance and the United States to have Sweden as a formal ally in NATO. And as I said, we expect that process to be completed in the weeks ahead. Καλή μάλιστα μετεπιτάσεως τον πρόεδρο Ερντογάν να δώσει το πράσινο φως στο Στοκχόλμη. We urge both Turkey and Hungary, which is also not yet ratified, to ratify the accession as quickly as possible. There is no reason for any further time. Sweden is ready now. That decision should move forward. Now, we have done what we told our Turkish friends and within the framework of the trilateral memorandum, recognize the fact that every NATO ally has to make its own decision and only Turkey can make Turkey's decisions. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών την ίδια ώρα επανέλαβε την πρόθεση της κυβέρνησης Biden για την πώληση των μαχητικών στην Τουρκία, ζήτημα που σκοντάφτει στο Κογκρέσο. Congress is a fully equal and independent branch of government. Their voice and their vote in any such decisions, of course, is critical. But from our perspective, we believe that both should go forward and should go forward as quickly as possible. That is to say, Sweden's accession and moving forward on the F-16 package. Ο τουρκικός τύπος μάλιστα φροντίζει να υπερθεματίζει για τη θετική στάση του Biden, επιχειρώντας να συνδέσει τα δύο θέματα σε μια εκδοχή που εξυπηρετεί το τουρκικό αφήγημα. Θεωρώ πως δεν είναι δίκαιη η αντίδραση της Δύσης στο πρόσωπό σας. Θέλω να προχωρήσω προσωπικά με το θέμα των F-16, όμως το Κογκρέσο θέτει ως όρο την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Αμετακίνητος στον μπλόκο στα τουρκικά αιτήματα, πάντως δηλώνει ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Μπομπ Μενέντες, αν η Άγκυρα δεν υιοθετήσει μια λιγότερο πολεμοχαρή στάση απέναντι στην Ελλάδα. Το σημαντικό είναι τώρα το πώς θα θελήσει ο Ερντογάν να κινηθεί προς το μέλλον με την Τουρκία. Αν θέλει να αλλάξει πορεία από αυτή που είχε, προσδοκώ να το δω αυτό. Αν έχουμε τα ίδια ή και άλλα από τα ίδια, όπως αυτά που έχουμε δει, τότε θα εξακολουθήσω να έχω τις ίδιες θέσεις που είχα πριν. Η Σουηδία είναι μόνο μέρος της εξίσωσης. Για μερικά μέλη μπορεί να είναι ολόκληρη εξίσωση. Όχι για μένα. Αναλυτές βλέπουν τις ΗΠΑ να ασκούν όλο και μεγαλύτερη πίεση στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όσο πλησιάζει η Σύνοδος του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο, στην οποία προσδοκάται να επικυρωθεί και η ένταξη της Στοκχόλμης στη Συμμαχία. I think that the Biden administration will push the Turks on this issue also pretty hard, because it has also to do with vital American security interests in Europe. Ενισχυμένος από την οπή λαϊκή εντολή από την άλλη πλευρά, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι βέβαιο ότι δεν θα υποχωρήσει εύκολα, έχοντας προωθήσει μάλιστα προεκλογικά την εικόνα του ηγέτη που δεν λυγίζει στα έξωθεν και λεύσματα. Milletimiz tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi istiklal ve istikbaline yönelik hayasız akınları görmüş, iradesine sahip çıkarak bunları durdurmuştur. Όλα δείχνουν πως μέχρι τον Ιούλιο οι διαπραγματεύσεις θα είναι σκληρές, με τη Δύση να προσπαθεί να αποφύγει τα παζάρια και την Άγκυρα να επιμένει για να κερδίσει ωφέλη και να πετύχει νίκες σε μια δύσκολη περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας.